αυτής της υποτιθέμενης ιδέας. Αλλά δεν υπήρχε τέτοια ιδέα. Κανείς δεν έχει κάνει πρόταση. Και προφανώς ήταν παρανοϊκό να θεωρήσει κανείς ότι λύνει το συνταξιοδοτικό με καταργώντας συντάξεις. Γιατί πράγματι το δημοσίευμα μιλούσε για συντάξεις που θα ξεκινούσαν από 200 ευρώ και θα είχαν ανώτατο κατόφλια 600 ευρώ. Mm-hmm. Αυτό είναι αδιανόητο. Ρώκεται ακριβώς περί του αντιθέτου. Το μνημόνιο περιλαμβάνει μια σειρά από αναλυτικές προβλέψεις για την εφαρμογή της προηγούμενης νομοθεσίας του 2010 και του 2012. Ναι, αλλά και εσείς έχετε αναλάβει την ευθύνη να διαμορφώσετε ένα δικό μας σχέδιο, θετικό σχέδιο για το ασφαλιστικό. Ακριβώς. Ως αντιπρόταση πάνω σε αυτά που προτείνονται. Ακριβώς. Ακριβώς επειδή από την εφαρμογή της νομοθεσίας του 2010 και του 2012 και των πρόσθετων απαιτήσεων των δανειστών για την περίφημη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος στις επικουρικές συντάξεις, δηλαδή να μην μπορεί το κράτος να καλύπτει τα ελλείμματα, θα έχουμε αναγκαστικά μειώσεις των συντάξεων, χωρίς να λύνεται η βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού. Επέμεινα, και ήταν ο βασικός λόγος για τον οποίο είχα καλέσει την Κουάτρικα στο γραφείο, στο Υπουργείο, να έχουμε τη δυνατότητα να υποβάλουμε δικές μας... Ναι. Γραμμή. Πρόβλημα. Το τηλέφωνο. Σας χάσαμε, κύριε Υπουργέ. Θα επανέλθουμε. Μείναμε στη δυνατότητα να υποβάλουμε τις δικές μας προτάσεις. Ναι.